Την αντίθεσή του με τα όσα περιλαμβάνονται στην πρώτη φάση της μελέτης του ειδικού χωρικού σχεδίου Νέας Αλικαρνασσού που αφορά στις βασικές προτάσεις της μελλοντικής αξιοποίησης της έκτασης του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης, εκφράζει ο νεοσυσταθής Σύλλογος Ιστορικής Μνήμης και Ανάπτυξης της περιοχής. Με επιστολή του προς τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του Δήμου Ηρακλείου, ο Σύλλογος τονίζει πως στην πρώτη φάση της μελέτης δεν ελήφθησαν υπόψη οι πραγματικές ανάγκες της Αλικαρνασσού, αλλά ούτε καν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που στη συνεδρίαση της 5ης Φεβρουαρίου του 2020 είχε δηλώσει την ανάγκη να υπάρξει για τη Νέα Αλικαρνασσό μια ουσιαστική παρέμβαση που θα αναβάθμιζε την περιοχή και θα επέλυε χρονίζοντα προβλήματα. Θα ακούσουμε και τις ιδέες που θα έχουν άλλοι που δεν μετήχαν τυχόν σήμερα στη σύσκεψη, οι επιφορείς δηλαδή, τα πανεπιστήμια, τα επιμελητήρια, οι σύλλογοι, ο εμπορικός σύλλογος και άλλοι, για τις ιδέες τους αναφορικά με την χρήση που πρέπει να έχει το αεροδρόμιο, η έκταση που σήμερα καταλαμβάνει το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης όταν θα περιοριστεί η κατασκευή του αεροδρομίου στο Καστέλι. Όπως αναφέρεται στην επιστολή του Συλλόγου, το προσφυγικό προάστιο επιβαρύνεται από εγκαταστάσεις που αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, αλλά και υποβαθμίζουν την εικόνα του. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν. Δυτικά της πόλης μας, ο ποταμός του Κατσαμπά, σύνορο με την πόλη του Ηρακλείου, δείχνει από πού αρχίζουν τα προβλήματά μας. Νότια, η βιομηχανική περιοχή περιόρισε την επέκταση του σχεδίου πόλεως της Νέας Αλικαρνασσού. Ανατολικά, η πολιορκία επεκτείνεται με το ραντάρ, το γκέτο των Τζιγκάνων, το σταθμό μεταφόρτωσης σκουπιδιών, το κέντρο διαλογής σκουπιδιών και έπρεπε να συμπληρωθεί ο χώρος με τη λαχαναγορά και την ψαραγορά που ενοχλούσα την αισθητική των κατοίκων της πόλης του Ηρακλείου. Συνεχίζοντας το ανατολικό μέτωπο, έχουμε το αεροδρόμιο και τις φυλακές. Υπάρχει μια ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία θα επαναλάβω δεν είναι ότι είναι αποδεκτή αυτή τη στιγμή αυτούσια. Μετά από τη διαβούλευση που έχουμε υποσχεθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, θα βγει η τελική πρόταση που θα ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για να ολοκληρωθεί ο φάκελος προσέγγιση από το ΙΠΕΜ. Ο Σύλλογος τονίζει πως είναι έτοιμος να καταθέσει προτάσεις που ικανοποιούν πραγματικές ανάγκες της κοινότητας και των πολιτών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαβούλευση για την επόμενη μέρα της Αλικαρνασσού.